Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, τα δύο μέρη που κρατήσαμε εδώ από την πολύ επιτυχημένη και μεγάλη συμμετοχή περισσότερων 350 των αθλητών και αθλητριών που πήραν μέρος και από άλλα νησιά της Δωδεκανήσου βεβαίως για τον αγώνα δρόμου πόλης Καλύμνου στη μνήμη του γιατρού μικροβιολόγου Γιάννη Παπανικόλα. Να πούμε βεβαίως ότι τον οργάνωσε ο Σύλλογος Ένωση Καζόνης και Κάλυμνος 2000 με την εγκυρότητα και τη στήριξη της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και τη στήριξη του Δήμου, αλλά και με τη σημαντική βοήθεια, γιατί καταλαβαίνετε όλα αυτά κάπως πρέπει πάντα να συντονιστούν. Θα μπει η αστυνομία έτσι να συντονίσει το λιμεναρχείο, πρόσκοποι Λύκειο Ελληνίδων, Σύλλογος Κρητών Δωδεκανήσου και όλων των ανθρώπων εκεί και των πολλών χορηγών, που βεβαίως βοήθησαν έτσι ώστε όλα να πάνε καλά. Και πάλι εκφράζουμε σε όλους τα συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε όταν έχεις να κάνεις με τόσες εκατοντάδες ανθρώπους που είναι εκεί και πρέπει να πάνε όλα κατευχήν, θέλεις αυτό ακριβώς να γίνει από την αρχή μέχρι το τέλος. Βέβαια, τώρα που λέμε όλο αυτό, ελάτε να δούμε λίγο και κάτι μπασκετικό, ότι η ΕΑΚ Καλύμνου κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο στα πρωτάθλημα των νεανίδων, κερδίζοντας το μεγάλο τελικό του Final Four η Αλυσού τον Ιπποκράτη της Κόμε 47-39. Η ΆΚΑ θα συμμετάσχει 20 μέχρι και 24 Απριλίου στην προγραμματική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος των Νεανίδων. Η ΤΕΟΚ Δωδεκανήσου συγχαίρει θερμά την Ένωση Καλύμνου και της εύχεται καλή συνεργασία αλλά καλή συνέχεια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Final Four λοιπόν νεανίδων ημιτελική, όπως είπαμε, ΕΑΚΑ Γάση Αλυσός 51-30, Κολοσσός Ρόδου Ιπποκράτης ΚΟ 61-68 και στην τελική είχαμε στον μικρό τελικό Κολοσσό Ρόδου Γάση Αλυσός 53-56 και ΕΑ Καλύμνου Ιπποκράτης ΚΟ 47-39. Συγχαρητήρια πραγματικά και σε άλλους αγώνες με σπουδαία αποτελέσματα και επιτυχίες. Λοιπόν, φτάνοντας δειλά-δειλά στο τέλος της εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας πω ότι τόσο για το πώς πήγε το τριήμερο σεμινάριο που είχαμε ποινό μόρφωσης και κατάρτισης που συνδιοργάνωσαν για την προώθηση ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ήθνα και το ΚΕΚ Γεννηματάς για την προώθηση της ιδέας που αφορά την ίδρυση και λειτουργία οικοτεχνικών μονάδων με αντικείμενο το μέλι, τα σπυριδοειδή, τα σίκα, το λιωστό κρασί και άλλα τοπικά προϊόντα παραγωγής. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και αύριο πιθανότατα το σχετικό θέμα και ρεπορτάζ να το αναδείξουμε. Όπως εννοείται και το ζήτημα της πολιτικής ομιλίας του υποψηφίου Δημάρχου της Καλύμνου, κ. Γιάννη Μαστροκούκου. Για την ώρα δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο παρά μόνο να σας θυμίσουμε αυτό που μέρες σας λέμε, δηλαδή ότι να κάνετε τις σχετικές σας επαφές γύρω από την Αυστραλιανή Πρεσβεία και τους εκπροσώπους που θα έρθουν, αγαπητοί μου φίλοι, στην ΚΟ, γιατί είναι σημαντικό για εσάς που ίσως δεν το ακούσατε τις προηγούμενες μέρες και έχετε όμως κάποια θέματα ανοιχτά με Αυστραλιανά διαβατήρια, με πιστοποίηση υπογραφών ή πιστοποιητικών. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο τώρα το 210-870-4067, γιατί το ραντεβού είναι 1η με 3 Απριλίου, αλλά πρέπει να κλείσετε πρώτα και να πείτε ποιος είστε και γιατί. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε εκεί μαζί τους όταν θα πάτε στην ΚΟ και θα είσαστε εκεί και θα μπορέσετε να ερωτήσετε και να προχωρήσετε το θέμα σας, να το επιλύσετε. Και θέματα κτηματολογίου θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες και πάρα πολλά άλλα από την επικαιρότητα. Αγαπητοί μου φίλοι, στο σημείο αυτό όμως δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο παρά μόνο να ευχαριστήσουμε τους σπόνσορές μας, τη μεγάλη εταιρεία πετρελοειδών Αργό της οικογένειας Ψαρομπά, Κέντρο Κέντρο Αισθητικής Βλάμου, που σας υπενθυμίζει ότι μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού ομορφιάς, ό,τι εσείς επιλέξετε. Και τι έγινε εδώ στο σταθμό ταξί. Ένα δέντρο, έτσι. Μία στιγμή που αλλάζει τα πάντα. Αν είσαι εδώ από κάτω δηλαδή, αν έχεις το αυτοκίνητό σου, αν είσαι εδώ με το παιδί σου και ξαφνικά αυτό σπάσει και πέσει. Και αυτό ακριβώς έγινε. Δηλαδή είχε ένα αυτοκίνητο, έπεσε πάνω του, τώρα βεβαίως τις ζημιές που προκλήθηκαν δεν τις γνωρίζουμε επακριβώς. Εδώ οι φίλοι λένε ότι ευτυχώς δεν έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, όμως κοιτάξτε. Και απορώ, δεν φαινόταν. Δεν φαινόταν ότι είναι έτοιμο όρο που κουφώ.
Λοιπόν, ελπίζουμε ότι γρήγορα η Δημοτική Αρχή θα έλθει να το κόψει ολόκληρο, να το αφαιρέσει και να πάρει φυσικά και αυτό το οποίο βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της πόλης μας, στο κέντρο της πόλης, εδώ στον σταθμό ταξί.